Μπορεί η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να ισχυρίζεται ότι με το σημερινό νομοσχέδιο δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας, διαφύλαξης και ανάδειξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας και μια πολιτική προστασίας και διάχυσης της ελληνικής γλώσσας. Θεωρώ ατυχή τη λέξη διάχυση της ελληνικής γλώσσας. Υπονοεί την υγροποίηση της γλώσσας και των λέξεων, που νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο για μία γλώσσα. Θα προτιμούσα τη λέξη διάδοση, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και το πρόβλημα. Της ελληνικής γλώσσας, βασικός φορέας της οποίας είναι το ελληνόφωνο τραγούδι. Αυτά ήταν τα λόγια, τα χτεσινά της κυρίας Υπουργού. Ωστόσο, μια προσεκτική ματιά στα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου σε άλλο συμπέρασμα οδηγεί. Ότι και αυτό το νομοσχέδιο, όπως και τα προηγούμενα, έχει ως πρώτη και βασική προτεραιότητα όχι την καθολική πρόσβαση του λαού μας σε αυτήν την τεράστια πολιτιστική του κληρονομιά, αλλά την εμπορική εκμετάλλευση του πολιτισμού, εν γέννη του πολιτισμού, σε άμεση σύνδεση με την τουριστική βιομηχανία. Ο πολιτισμός δηλαδή, όχι ως χώρος πλατιάς λαϊκής αισθητικής καλλιέργειας, τόσο χρήσιμης για κάθε προσωπικότητα και για κάθε κοινωνία, αλλά ο πολιτισμός ως αχθοφόρος κερδών για το τουριστικό κεφάλαιο. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά του ΚΚΕ από τα αστικά κόμματα, τα οποία εν τέλει ουσιαστικά ερίζουν για τον τρόπο με τον οποίο θα υπηρετηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη του τουρισμού από τον πολιτισμό, και αυτό άλλωστε υλοποιούν όταν γίνονται κυβερνήσεις. Ας τα δούμε λοιπόν όλα αυτά εξετάζοντας τα κυριότερα άρθρα του σχεδίου νόμου, ξεκινώντας από αυτά τα οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση στηρίζουν έμπρακτα το ελληνικό τραγούδι, τους Έλληνες συνθέτες, και θωρακίζουν την προστασία της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η οποία είναι κάτι πολύ ευρύτερο βέβαια. Πόση υποκρισία όμως. Σήμερα έγινε απεργία στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, έναν φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον εθνικό συσσωρευτή του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Γιατί υπάρχει σημαντική απώλεια του ανθρώπινου δυναμικού και κίνδυνος για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτού του φορέα, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Μια δυναμική απεργιακή κινητοποίηση σήμερα το πρωί της Τετάρτης με τους εργαζόμενους όλων των τμήματων και των μονάδων αυτού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, που μένουν χωρίς σύμβαση μετά τις 31 Δεκέμβρη, τον περασμένο Δεκέμβρη. Όλοι αυτοί λοιπόν συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στην είσοδο του κτηρίου και το πανό τους έγραφε: «Το επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης διεκδικεί συμβάσεις και συνέχεια στο έργο μας». Στο έργο τους βέβαια, προφανώς, εντάσσεται και η καταγραφή, άρα και η προστασία και η διάσωση πολλών τμημάτων της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και αυτό το έργο κινδυνεύει. Κατά τα άλλα, με το νομοσχέδιο θωρακίζεται η προστασία της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πάω τώρα στα άρθρα και ξεκινώ από το τρίτο άρθρο, τους ορισμούς. Η προστασία, η ενίσχυση και η προώθηση του ελληνόφωνου τραγουδιού, ακόμα και η προστασία και διάχυση, δεν θα ξαναπώ τα ίδια για τη λέξη αυτή της ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο όλα αυτά λαμβάνουν χώρα και εξαντλούνται στους κοινόχρηστους χώρους των μέσων μαζικής μεταφοράς, των τουριστικών καταλυμάτων και των εμπορικών κέντρων, όπως είναι οι χώροι εισόδου, υποδοχής, αναμονής, οι ανελκυστήρες, οι χώροι στάθμευσης και οι διάδρομοι. Ως εκεί. Όδυνεν όρος και έτε και μην, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δηλαδή μονάχα από εκεί από όπου περνάει ο επισκέπτης, όπου κοντοστέκεται για λίγο, χωρίς βέβαια έτσι να μπορεί και να απολαύσει, πολύ περισσότερο να εκτιμήσει το μουσικό έργο το οποίο ακούει. Για το κόμμα μας όμως, το ΚΚΕ, το ζητούμενο είναι η στήριξη, η πραγματική και η ενίσχυση της ελληνικής μουσικής και του καλλιτέχνη που δημιουργεί στην Ελλάδα με πάρα πολύ συγκεκριμένα και πολύ πρακτικά μέτρα και κίνητρα. Και αυτό που σήμερα έχει ανάγκη ο δημιουργός είναι η ενίσχυση βέβαια της παραγωγής ελληνικών δίσκων, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στα έξοδα της ηχογράφησης, της διανομής, της προώθησης του έργου του. Στο άρθρο 6,
το οποίο αναφέρεται στη σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την Ανάδειξη και Διαφύλαξη της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η σύνθεση τώρα αυτής της Επιτροπής είναι ενδεικτική και του περιεχομένου και του σκοπού αυτήνης. Εδώ μάλιστα αποκαλύπτεται και η βασική αντίληψη του νομοσχεδίου για τις προτεραιότητές του, που δεν είναι βέβαια ο Έλληνας δημιουργός και το έργο του, αλλά η προβολή της χώρας στο εξωτερικό ως ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Γιατί αυτό σημαίνει να συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή, παρακαλώ, της προστασίας της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, εκπρόσωποι των Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομικών, Τουρισμού, και να απουσιάζουν εντελώς οι καθήλυν αρμόδιοι, που δεν είναι άλλοι από τις ενώσεις των Ελλήνων δημιουργών, οι άνθρωποι δηλαδή που παράγουν τον πολιτισμό. Στο άρθρο αυτό καθορίζονται επίσης και όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία για την προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής στο συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα, την επισήμανση αυτή την έκαναν και οι ίδιοι φορείς πριν από λίγο για την απουσία τους από αυτές τις επιτροπές. Η συμμετοχή επίσης θεσμικών εκπροσώπων των επαγγελματιών και των δημιουργών της τέχνης και του πολιτισμού, εκτός από την Επιτροπή, δεν προβλέπεται και δεν ανοιχνεύεται ούτε για το Συμβούλιο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Γιατί εκτός από την Επιτροπή έχουμε και το Συμβούλιο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για τα άρθρα 7, 8, 9, 10, 11 και 12. Και την παροχή κινήτρων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εμπορικά κέντρα, καζίνο κλπ. Καταρχάς, να πούμε ότι ασφαλώς και είναι ζητούμενο η ενίσχυση της μετάδοσης της ελληνικής μουσικής. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας υπάρχουν ανοιχτά θέματα και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη μορφή του καλλιτεχνικού έργου που θα προωθείτε. Τι θέλουμε να πούμε? Είναι μάλλον προφανές, και το ζούμε άλλωστε, ότι μέσα σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομίας στις οποίες βρισκόμαστε, η προώθηση του ελληνικού τραγουδιού θα κινείται στο πλαίσιο του εμπορικού, του έργου που πουλάει δηλαδή, και όχι του έργου που μπορεί πραγματικά να αναδείξει την πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία και την παλιότερη αλλά και τη σύγχρονη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην άνοδο της καλλιτεχνικής παιδείας του λαού. Παράλληλα, μέσα από το νομοσχέδιο διαμορφώνεται και ένα πλαίσιο επιμελώς για οικονομικές συναλλαγές και χρηματοδότηση των μεγάλων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, για δωράκια, κίνητρα, όπως ονομάζονται, και όλα αυτά γνωρίζοντας και τις διασυνδέσεις που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν ασφαλώς, που θα έρθουν για να ενισχύσουν την αλληλεξάρτηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης με την αστική εξουσία, γιατί αυτή είναι η σχέση αλληλεξάρτησης. Στο άρθρο 12 επιπλέον, σχετικά με τα ελληνόφωνα τραγούδια σε οπτικοακουστικές παραγωγές και κινηματογραφικές ταινίες, η αλήθεια είναι ότι μετά τις αντιδράσεις αποσύρθηκαν αρκετά αρνητικά από όσα ορίζονταν στο αρχικό νομοσχέδιο που είχε δοθεί στη διαβούλευση. Όμως, αν θέλουμε να εξετάσουμε το θέμα από άποψη καθαρά καλλιτεχνική, θα δεχτούμε νομίζω ότι η επιλογή της μουσικής μιας οποιασδήποτε κινηματογραφικής παραγωγής καθορίζεται αντικειμενικά και εν τέλει από το ίδιο της το περιεχόμενο. Δεν καθορίζεται εκ των προτέρων. Για το άρθρο 13 και για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ελληνόφωνου τραγουδιού, ορχιστρικής μουσικής Ελλήνων δημιουργών και ηχογραφημάτων που έχουν ηχογραφηθεί στην ελληνική επικράτεια και διαδικτυακής εφαρμογής, δημιουργείται μεν μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων και δίνεται η δυνατότητα της δημιουργίας playlist, χωρίς όμως να ορίζονται τα κριτήρια επιλογής. Μένει όμως ή δεν μένει έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την ηλεκτρονική βάση και διάφορα πλήστα όσα προϊόντα υποκουλτούρας που όλο και προωθούνται, που όλο και πολλαπλασιάζονται? Για το άρθρο 14 και τους ελέγχους και τα πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους ως προς τη μετάδοση ελληνόφωνου τραγουδιού, ο χρόνος συμμόρφωσης είναι 2 μήνες συν 10 μέρες. Δηλαδή, 70 μέρες. Δηλαδή, μπορεί και να έχει περάσει η τουριστική περίοδος μέχρι να υποχρεωθεί να συμμορφωθεί μια επιχείρηση. Όσο για τα πρόστιμα, είναι από 1.000 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ, σχετικά μικρής αξίας σε σχέση πάντα με τα έσοδα αυτών των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων. Αρκετά δισεκατομμύρια είναι νομίζω τα κέρδη της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.
Ενώ επιπλέον παρέχεται από το νομοσχέδιο, το ίδιο το νομοσχέδιο, και η δυνατότητα μη επιβολής προστίμου, αν η παράβαση, λέει, κρίνεται αιτιολογημένα ως ίσονος βαρύτητας. Δηλαδή και πάλι αγριάδες και αγριάδες, αλλά στην πράξη μάλλον τίποτα. Σχετικά τώρα με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, που περιέχει διάφορες ρυθμίσεις για τον εξυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής και την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού Διαχείρισης Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, του ΟΔΑΠ δηλαδή, στεκόμαστε καταρχάς στο άρθρο 16, το οποίο εκτός των άλλων αναφέρεται και στη δυνατότητα αξιοποίησης πολιτηρίων από τον ΟΔΑΠ μέσω της μίσθωσής τους σε ιδιωτικούς φορείς. Δηλαδή, όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά και επεκτείνεται η μίσθωση των πολιτηρίων του ΟΔΑΠ σε ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι φυσικά και αποφασίζουν για την τιμολογιακή πολιτική και λειτουργούν με το δικό τους προσωπικό, αφού ασφαλώς ως καπιταλιστικές επιχειρήσεις που σέβονται τον εαυτό τους, μόνο κριτήριο έχουν την αύξηση των εσόδων και των κερδών τους. Στο ίδιο άρθρο, το 16, παρέχεται επίσης η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 12 μήνες. Δηλαδή συνεχίζεται και παγιώνεται και εκείνο το απαράδεκτο καθεστώς της πρόσληψης προσωπικού με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, των συμβασιούχων δηλαδή, και όχι του μόνιμου προσωπικού που ασφαλώς και χρειάζεται. Για τα υπόλοιπα άρθρα, κύριε Πρόεδρε, που αφορούν σε αρχαιολογικά ζητήματα, θα αναφερθούμε στην επόμενη συνεδρίαση, εκτενέστερα στην συνεδρίαση της Παρασκευής. Σας ευχαριστώ.